πάω στον αντιστράτηγο, τον κύριο Κωνσταντίνο Λουκόπουλο, ο οποίος είναι εκτελεστικός διευθυντής του Παρατηρητηρίου Ευρωμεσογειακής Ασφάλειας και Συνεργασίας και στο παρελθόν, εν ενεργεία, έχει διδάξει στην Ακαδημία τη Στρατιωτική στο Κίεβο. Καλημέρα κύριε Λουκόπουλε. Καλημέρα κύριε Σαχίνη, καλημέρα και στους ακροατές. Ζητώ συγγνώμη που περιμένατε λίγο, αλλά δεν μπορώ να μου στέλνουν και μπαρούφες όλα τα... Χαίρομαι και απολαμβάνω πάντα την συζήτησή μας. Κι εγώ την απολαμβάνω, αλλά εξοργίστηκα λίγο γιατί διάβασε κάποιος, πέστε αυτό και βροχή από πίσω. Έλεος, δηλαδή είμαστε η μόνη χώρα που το κάνουμε αυτό. Τέλος πάντων. Πάντως άκουσα για το ελικόπτερο και όπως πολύ καλά είπατε εδώ δεν πετάμε εδώ. Να δείτε όμως πώς γίνεται η σπέκουλα. Λοιπόν. Κύριε Λουκόπουλε, το πρώτο πριν από οτιδήποτε, διότι το παρατηρητήριο εξ αρχής και πιο πριν αναλύει και περιγράφει μια κατάσταση, δεν του ήρθε ουρανοκατέβατη όπως σε άλλους. Θέλω να σας ρωτήσω με την εμπειρία τη στρατιωτική και μάλιστα και στο χώρο των τεθωρακισμένων, θέλω να σας ρωτήσω με το ανάγλυφο που το ξέρετε καλύτερα από εμάς. Αν έχετε να σημειώσετε κάτι, διότι έχω ακούσει πάρα πολλά, αλλά θα σας κάνω μια πολύ κουτοπώνηρη ερώτηση. Εγώ δέχομαι ότι καθυστερεί, δεν του βγήκε, αν είχε ανακοινώσει χρονοδιάγραμμα, γιατί ξέρω ότι τα σχέδια είναι μυστικά, αλλά ας πούμε τα σπάσαν. Αλλά από την άλλη δεν μπορώ να καταλάβω πόσο στριμώχνεται και τα τάγκς του, ο Πούτιν εννοώ, από την εισβολή και μετά το ένα είναι πίσω από το άλλο και κάνουν παρέλαση. Δεν είναι καν σε διάταξη μάχης. Μήπως δεν είναι έτσι στρατιωτικά και έχουμε γίνει όλοι στρατιωτικοί αναλυτές χωρίς να ξέρουμε την τύφλα μας. Υπάρχουν... Επιτρέψτε μου την έκφραση. Υπάρχουν πολλά περίεργα στη διεξαγωγή των επιχειρήσεων, σύμφωνα όμως με αυτά που βλέπουμε. Και δεν τα βλέπουμε όλα. Πρώτον. Δεύτερον, δεν γνωρίζουμε ποιο είναι το επιχειρησιακό σχέδιο. Αυτό το οποίο αποκαλύφθηκε είναι ένα μέρος, αλλά δεν γνωρίζουμε. Με αποτέλεσμα, πολύ σωστά είπατε, δεν ξέρουμε και τις χρονικές επιδιώξεις για να μπορούμε να πούμε κατά πόσο υλοποιεί στους χρόνους που έχει βάλει τους αντικειμενικούς τους σκοπούς. Αυτό ως εισαγωγή. Βέβαια, ακούστηκαν πολλά. Ακούστηκε το 96 ώρες του Τζο Μπάιντεν και το οποίο επαναλήφθηκε ως θέσφατο από σχετικούς, σχετικό ασχέτους και ασχέτο σχετικούς. Αυτά βέβαια, και ή για τον Blitzkrieg, είναι αστεία. Αυτά τα οποία έχουμε είναι δεδομένα και θα μπορούσα σύμφωνα, ξαναλέω, με αυτά τα οποία βλέπουμε και κυρίως υπάρχουν πολλές και πληροφορίες ανεπίσημες στα κοινωνικά δίκτυα. Παραδείγματος χάρη, δεν μπορούμε να ξέρουμε αν αυτή η φάλαγγα των 5-6 ρωσικών οχημάτων που προσβλήθηκε και δείχνει νεκρούς, πώς ήταν, αν τοποθετήθηκαν ή δεν τοποθετήθηκαν μετά και τι ακριβώς έγινε. Αυτό που φαίνεται όμως, ξαναέρχομαι, ναι, είναι ότι από πλευράς Ρώσων υπάρχει μία, θα το έλεγα, χαμηλή απόδοση, αλλά προχωρούν σταθερά και προχωρούν. Φαίνεται στην αποτύπωση του χάρτη και αυτή τη στιγμή που τον έχω μπροστά από το Ινστιτούτο Μελετών του Πολέμου στην Ουάσιγκτον, με mm-hmm. το οποίο επικοινωνούμε δηλαδή για να δούμε, προχωράει. Δηλαδή και ο στόχος του αποκλεισμού της Αζωφικής θάλασσας και ο στόχος της διεύρυνσης στα διοικητικά όρια του Ντόνμπας, των αποσυστητών περιοχών, και η περικύκλωση και η είσοδος σε περιοχές γύρω-γύρω από το Χάρκοβο έχουν προχωρήσει αρκετά. Επίσης η περίσφυξη, όπως λέμε, του Κιέβου, μιας πόλης 3 εκατομμυρίων και πλέον, ίσως σήμερα ή αύριο το πρωί να έχει ολοκληρωθεί. Οπότε από εκεί και πέρα θα κρίνουμε εάν έχει την πρόθεση ή και κυρίως τις δυνατότητες για να προσπαθήσει να εισέλθει μέσα. Όπου υπάρχει αντίσταση, να ξέρετε, είναι πολύ δύσκολος ο αγώνας μέσα σε κατοικημένες περιοχές. Και παρότι εσείς μας είπατε, έχοντας ζήσει στο Κίεβο, ότι έχει τα χαρακτηριστικά ενός μεγάλου αστικού κέντρου, με φαρδιαίους δρόμους όμως, τις κεντρικές λεωφόρους, δεν είναι αυτό που έχουμε κατά νου εμείς ως αστικό περιβάλλον των Αθηνών π.χ. Όχι. Αυτό σημαίνει ότι δεν χρειάζεται... Ας βάλουμε την Αθήνα, παραδείγματος χάρη που την ξέρουμε οι περισσότεροι. Δηλαδή δεν χρειάζεται, εάν ήθελε να φτάσει ή αν θέλει να φτάσει στα κυβερνητικά κτίρια, εκεί έχει τη σημασία, γιατί ο στόχος όπως έχει φανεί είναι, ο πολιτικός στόχος του πολέμου, η ανατροπή της πολιτικής καθιστικίας τάξης στην Ουκρανία και η αντικατάστασή της από μια φιλορωσική κυβέρνηση, είτε για την ουδετεροποίηση, εγώ πάω ακόμα περισσότερο,
αλλά κυρίως για να την κάνει χώρα δορυφόρο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Mm-hmm. Άρα λοιπόν θα πρέπει να εισέλθει εκεί. Φανταστείτε λοιπόν ότι μπορεί να εισέλθει, πάρτε, έφτασε στην Κηφισιά, κάνω μια αναγωγή, και από εκεί και πέρα να πάρει την Κηφισίας και την Βασιλή Σοφίας. Δεν χρειάζεται να πάει να πάρει και το Εγάλο, να πάρει και το Περιστέρι ή να πάρει και αυτό. Θα κοιτάξει να εξασφαλίσει. Όμως όταν θα μπει μέσα, αυτό το οποίο το τόνισα εχθές και σε κάποια τηλεοπτική συζήτηση, ακόμα και ένας υπολογαγός δημιουργητής που ξεκινάει την σταδιοδρομία του ως αξιωματικός, ξέρει ότι σε ένα κατοικημένο χώρο, όσο και ανοιχτός ή πυκνά δομημένος να είναι αυτός, ναι, δεν μπορεί να προχωρήσει. Το επόμενο κτίριο δεν έχει εξασφαλίσει το προηγούμενο. Στο επόμενο οικοδομικό τετράγωνο, εάν δεν έχει εξασφαλίσει το προηγούμενο και το έχει καθαρίσει. Και πάει λέγοντας, μιλάμε για περίπτωση που έχουμε αντίσταση. Άρα λοιπόν υπολογίστε πόσες δεκάδες χιλιάδες οικοδομικά τετράγωνα υπάρχουν για να μπορέσουν να καταλάβουν το Κίεβο. Άρα κοιτάζουμε να δούμε από εδώ και πέρα τι θα γίνει και πόσο θα σφίξει ακόμα η πίεση. Στους στόχους εν κατακλείδη όμως, επειδή ξαναλέω, το είπατε και εσείς πριν, οι χρονικές επιδιώξεις του σχεδίου είναι άγνωστες και οι στρατηγικές είναι και εκτός. Δεν είναι μέσα, για να σας το πω. Και οι στρατηγικές στοχεύσεις αυτού του σχεδίου επίσης δεν είναι γνωστές. Οι πολιτικές είναι. Το έχουμε καταλάβει. Μα φαίνεται από εκεί που είναι και το έχει δηλώσει. Ένας έφεδρος εδώ, λοχαγός, λέει: καλημέρα στον εξαιρετικό κύριο Λουκόπουλο. Επιτέλους ένας στρατιωτικός που δεν έχει βγάλει το μυαλό πάνω από το κεφάλι. Το ρωτώ λοιπόν ευθέως. Από τη στιγμή λέει, που εγώ παρακολουθώ ό,τι πλάτα να βλέπουμε, σωστά το είπε ο κ. Λουκόπουλος, ότι τα τεθωρακισμένα του ρωσικού στρατού πάει το ένα πίσω από το άλλο. Άρα σε καμία διάταξη μάχης αμυντικής στους χώρους από τους οποίους περνάνε. Δεν δικαιούμαι να συνάγω το συμπέρασμα ότι πρακτικά δεν υπάρχει επιτελική ουκρανική στρατιωτική αντίσταση και η αντίσταση είναι μόνο από τους πολίτες και τους πολιτοφύλακες. Πολύ σωστά ο ακροατής έχει εντοπίσει ένα θέμα. Θα το διατυπώσω όμως διαφορετικά. Τις 4-5 ταξιαρχίες που είχαν πλήρης οι Ουκρανοί, οι οποίοι, ξέρετε, από τη μια μεριά λέμε κάτι για την Ουκρανία και προσδιορίζουμε κάποια προβλήματα και παίρνουμε την ταμπέλα ότι απαξιώνουμε ή λιδωρούμε τον Ουκρανικό στρατό. Από την άλλη μεριά φτάνουμε στο σημείο να λέμε ότι, ξέρετε, έτσι όπως προχωρούν οι Ρώσοι. Οπότε, καταλαβαίνετε, στην Ελλάδα είμαστε και λαός της υπερβολής. Όχι, όχι, ρωτάμε στρατιωτικό εδώ και μας μιλάει ψυχρά στρατιωτικά. Αφήστε τώρα. Το τι συμπαθείτε λοιπόν, είναι προφανές. Ψυχρά στρατιωτικά, λοιπόν, έχει βάλει τις ταξιαρχίες εκεί μπροστά. Δεν ξέρω σε τι βαθμό έχουν εμπλακεί και άφησε την εθνοφυλακή. Τις βλέπουμε τις εικόνες στο Κίεβο. Είναι ζωτικός χώρος εκεί. Ζωτικός χώρος. Εχθές βλέπαμε κάποιες, και θα έρθω ακριβώς στο ερώτημα του φίλου ακροατή, εχθές βλέπαμε κάτι εικόνες σε μια γέφυρα στο Κίεβο που προσπαθούσαν να την υπονομεύσουν, βάζανε κάτι λάστιχα και από πίσω νάρκες ακριβώς επάνω στο δρόμο. Αυτά τα πράγματα γινόντουσαν, ξέρετε, πριν τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Έτσι ακριβώς όπως το λέω. Ή βάζουν κάποια υποτίθεται αντιαρματικά, ξέρετε, κάτι αυτά που είχαμε εμείς και στο Ρούπελ. Είναι αστεία πράγματα. Δεν σταματάνε αυτά, έχετε δίκιο. Έχει παραλύσει λοιπόν. Έχετε δίκιο. Εγώ αυτό βλέπω. Με συγχωρείτε, κύριε Λουκόπουλε. Ελέγχου. Μισό λεπτό, με συγχωρείτε να κάνω μια διευκρίνηση επειδή είστε ένας ακροατής. Δημήτρη μου, το σχόλιο, δεν είμαι εκνευρισμένος. Το σχόλιο δεν αφορούσε εσένα. Να σου το πω έτσι. Είσαι ο μόνος που είπες, παιδιά, κυκλοφορεί αυτό, ελέγξτε το. Ο μόνος. Οι υπόλοιποι 15 το πήραν ως δεδομένο. Ό,τι έγινε αυτό για τα ελικόπτερα. Και καλά έκανες, Δημήτρη, εσύ. Το λέω επειδή δουλεύεις και ακούς όπως λες για να τα ακούσεις. Συνεχίστε, κύριε Λουκόπουλε. Άρα λέτε επιτελικά υπάρχει ένα λοιπόν, θέμα. Ναι, ναι. Κοιτάτε, χτυπήσαν τα κέντρα δικής σου και ελέγχου. Θα ήταν και ηλίθεια αν δεν τα χτυπάγανε. Με αποτέλεσμα δεν υπάρχει μια ενιαία κεντρική διοίκηση. Αυτό το βλέπουμε. Είδαμε χθες από την πορεία όπως κατέβαινε κάτω οι ανταποκριτές της ΕΡΤ προς τα σύνορα για να περάσουν από τη Μαριούπολη. Ξέρετε, αυτή η εκένωση κάπου 40-50 αυτοκινήτων. Ναι, ναι. Εκεί βλέπαμε διάφορα τεθωρακισμένα δεξιά-αριστερά. Αυτά ήταν του Ουκρανικού στρατού. Πάμε, γυρίζουμε όμως τώρα. Δείχνει
η Ουκρανική κοινωνία πολύ μεγαλύτερη ανθεκτικότητα από το ένοπλο τμήμα της. Έτσι, αυτό είναι τελείως διαφορετικό θέμα. Επόμενο ερώτημα, με το μάτι ενός στρατιωτικού στρατηγού, ο οποίος όμως, επαναλαμβάνω, δεν έχει περάσει από το Κίεβο, το ξέρει το Κίεβο. Μου λέει εδώ πολλοίς κόσμος, και είναι και απορία δική μας, γίνεται επί 5 μέρες το σύστριγγλο με μια ρωσική φάλαγγα, ομοίως σε σχηματισμό παρέλασης, οφείλω να πω εγώ, για την οποία, για να είμαστε, δηλαδή λέμε τα μύρια όσα για τους, να πω και μια αλήθεια, να αποφασίσουν και τα δυτικά μέσα. Είναι 20 μίλια, είναι 40 μίλια, είναι 60 μίλια, είναι 70 μίλια, τέλος πάντων. Και η απορία είναι η εξής. Ωραία, ας πούμε ότι αυτοί έχουν κολλήσει. Αυτή είναι η ανάγνωση. Και ότι έχουν προβλήματα. Δεν είναι ένας ωραίος στόχος, θα πει κάποιος, ακόμη και για ένα παιδάκι. Άρα εδώ κάτι άλλο είναι. Κάνουμε λάθος. Έχουμε απορία, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, αυτή για 48 ώρες η φάλαγγα των 65 χιλιόμετρων, όπως δηλώθηκε, μήκους 65 χιλιόμετρων, από τις φωτογραφίες που μπορούμε να δούμε, ή ήταν ακίνητη ή κάπου ήταν μπλοκαρισμένη. Την έδωσε ένας ιδιωτικός δορυφορικός στρατός και δεν την έδωσαν, δεν κυκλοφόρησε από κάπου, από κάποιο στρατικό δορυφόρο των Ηνωμένων Πολιτειών ή κάποιες άλλες χώρες. Το σημειώνω αυτό. Δεν ξέρουμε πού ακριβώς αυτή η φάλαγγα, οι φωτογραφίες αυτές τραβήχτηκαν. Τραβήχτηκαν εκεί, τραβήχτηκαν μέσα στη Λευκορωσία πριν. Πάντως έδειχνε καλό καιρό, το πρώτο στοιχείο. Το δεύτερο δείχνει 1, 2, 3, δηλαδή παρατεταγμένα, σαν να έχουν σταματήσει. Αυτή λοιπόν η φάλαγγα, η οποία κινείτο για 48 ώρες και ήταν 25 χιλιόμετρα έξω από το Κίεβο, κανονικά αυτή τη στιγμή θα έπρεπε να έχει φτάσει στην Βουλγαρία. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω ότι πώς προσδιορίζεται μάλιστα από αναλυτές ή έγκυρους δημοσιογράφους. Μάλιστα. Και έχει και αυτό, να σας πω και κάτι. Θα μας πείτε η κίνηση επί των οδών και διατασοδούς, τα οποία λέγαμε από τη Σχολή Ευελπίδων στην προέλαση, δείχνει ότι δεν υπάρχει αντίσταση, ούτως ώστε να αναγκαστεί ο προελάβνων εντός εισαγωγικών να αναπτυχθεί στο έδαφος. Τώρα μας απαντήσατε. Και επίσης να πω ότι, γιατί συναδελφοί μου το είπαν και στρατιωτικοί συντάκτες, ότι προφανώς λέει έχουν αχρηστευτεί τα δύο πρώτα και τα δύο τελευταία και έχουν κολλήσει. Τα δύο μεσαία και έχουν κολλήσει. Τα κάνουν στην άκρη, άμα ήταν αυτό το θέμα. Εντάξει, θα μπορούσαν να τα κάνουν. Κάτι άλλο που θέλω να πούμε, μπορεί να αυτό, εφόσον είναι εκεί που είναι και αυτοί. Μας το είπατε, απαντήσατε τεχνικά εσείς. Να έχουν προβλήματα διοικητικής μέρημνας, δηλαδή επιμελητίας, ανεφοδιασμού, αναδιοργάνωσης, προκειμένου να δουν. Και αυτά έχουν σημειωθεί σε μεγάλη έκταση στις ρωσικές ενόπλες δυνάμεις. Όμως δεν έχει ρίξει ακόμα το μείζον της μαχητικής του ισχύος ο Γερασίμοφ μέσα στην Ουκρανία. Ακόμα δεν το έχει ρίξει. Βλέπετε και κάτι άλλο. Δεν βλέπετε επιτελική, να το πω, γραμμή άμυνας που να τους δημιουργεί θέμα. Είναι ηρωικός ο ουκρανικός, λέτε, λαός. Άλλο αυτό. Και δεν έχει ρίξει. Το τελευταίο ερώτημα στρατιωτικής υφής, για να κλείσουμε με μια εκτίμησή σας για το από εδώ και μπρος, είναι το εξής. Το ρωτάει πάρα πολλοί κόσμος. Είναι μία από τις στρατιωτικές δυνάμεις, καθαρά στρατιωτικά μιλώντας, που δεν το συζητάμε τώρα, είναι 1:200 υπεροπλία στον αέρα. Και όμως, αν καταλάβαμε καλά, αυτός ο αέρας, τι διάλο, φοβούνται τόσο πολύ την αεράμινα και δεν εμφανίζονται τα μαχητικά τους, τα βομβαρδιστικά τους. Κάτι άλλο είναι. Το διαβάζουμε λάθος? Καθόλου λάθος δεν το διαβάζετε. Να φανταστείτε ότι την πρώτη μέρα μόνο, ξαναλέω, ξέρετε, το τονίζω, είμαι πάρα πολύ επιφυλακτικός. Βεβαίως. Σύμφωνα με αυτά τα οποία έχουμε διαβάσει. Πάλι σωστά, μπορείτε... και αυτά που έχουμε δει. Έχετε δίκιο σε αυτό. Προσπαθώ να το πω. Σύμφωνα λοιπόν με αυτά τα οποία έχουμε διαβάσει, μόνο την πρώτη μέρα γίνανε κάποιες αεροπορικές προσβολές και μετά σταματήσανε. Θεωρείται ότι, μάλλον οι εκτιμήσεις είναι, ότι την πρώτη μέρα με πυραυλικές προσβολές και άλλες προσβολές βγήκε εκτός το αντιεροπορικό σύστημα. Βέβαια, το αντιεροπορικό σύστημα είναι οι μεγάλες στοιχείες για τα μεγάλα ύψη, τα μεσαία ύψη, και είναι και μετά για τα μικρά ύψη οι φορητοί, τα, όπως λέμε, βραχαίως μικρού βεληνεκούς όπλα. Αυτό λοιπόν, τα μικρού βεληνεκούς ίσως να τα φοβούνται. Όμως, να ξέρετε ότι σε μία περίπτωση που σηκώθηκαν ουκρανικά MiG-23, εκεί σηκώθηκε η
πολεμική αεροπορία κατέριξε. Και πολεμική αεροπορία προσβολές βλέπουμε ευθές εκεί στο Χαρκόβου. Για ποιο λόγο έχει κρατήσει, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο προσπαθούμε μέρες να το επιλύσουμε, για ποιο λόγο έχει κρατήσει την πολεμική αεροπορία. Μήπως όταν θα έρθει η ώρα στο αποφασιστικό κτύπημα να τα ρίξει όλα μαζί για να επιφέρει το αποφασιστικό αποτέλεσμα. Αυτή είναι μια σκέψη την οποία κάνουμε, την οποία την μεταφέρω και αυτή με επιφύλαξη. Μάλιστα. Τώρα, για να μην σας καθυστερήσω άλλο, γιατί ξέρω ότι και για τις ανάγκες του παρατηρητηρίου είστε non-stop αυτή τη στιγμή. Υπάρχει ένα ερώτημα, δεν θα μείνω στα πριν, τα έχουμε πει πολλές φορές και έγκαιρα είχατε διαγνώσει και τις πραγματικές προθέσεις. Εσείς είστε από αυτούς τουλάχιστον. Άλλοι πιαστήκαν στον ύπνο, άλλοι δεν το πίστευαν. Εν πάση περιπτώσει, δεν μένω εκεί. Εδώ που είμαστε, με αυτή την εξέλιξη στο πεδίο από τη μια, τις πολιτικές εξελίξεις και τις διεθνείς εξελίξεις από την άλλη, πιστεύετε ότι υπάρχει τρόπος απεμπλοκής ή θα τραβήξει αυτό μέχρι να επικυρωθεί από τη μία και από την άλλη πλευρά το στρατιωτικό αποτέλεσμα? Ξεκινάμε από το στρατιωτικό αποτέλεσμα, το οποίο όμως τι κάνει, υποστηρίζει τον πολιτικό σκοπό για τον οποίο έγινε αυτός ο πόλεμος. Δηλαδή ο πόλεμος αυτή τη στιγμή, δεν θα μιλήσω γιατί ξέρετε βιάζουμε πολλές λέξεις και έννοιες, την κλαουζοβιτσική προσέγγιση ότι ο πόλεμος είναι πολιτική, συνέχιση πολιτικής με άλλα μέσα. Αλλά εν πάση περιπτώσει έγινε για κάποιους πολιτικούς σκοπούς. Πόσο εμένει, αυτό θα ρωτήσω ως έρωτο απάντηση, πόσο εμένει ο Πούτιν σε αυτήν την αλλαγή, πολιτική αλλαγή στο Κίεβο για να κάνει μια χώρα δορυφόρο, γιατί δεν μπορεί, λέει κάποιος, να την καταλάβει όλη. Δεν μπορεί να την καταλάβει. Δεν μπορεί να την καταλάβει. Να ήταν και η Αμερική και η Γερμανία και η Ρωσία και η Βρετανία μαζί, πάλι δεν μπορούσε. Είναι η μεγαλύτερη χώρα σε έκταση της Ευρώπης. Και κυρίως για να την διατηρήσει. Άρα λοιπόν θέλει την αλλαγή. Πόσο επιμένει σε αυτό? Αυτό θα μας δώσει την απάντηση και αυτό φαίνεται από τις επόμενες μέρες. Γι' αυτό και προχθές σε ένα άρθρο σε εκτίμηση είπα ότι τουλάχιστον στο επόμενο δεκαήμερο θα τα εντείνει, γιατί έχει όντως προβλήματα, σοβαρά προβλήματα οικονομίας και κυρίως εσωτερικής συνοχής. Κάποια στιγμή θα αρχίσουν αυτοί οι οποίοι τράβλιζαν ή ψέλιζαν δίπλα του να βγάζουν και κάποιες άλλες φωνές. Άρα λοιπόν γι' αυτό λέω πόσο θα πάει. Πάντως ήξερε ότι δεν θα ήταν εύκολη, τουλάχιστον ήξερε. Ίσως να νόμιζε να μην ήταν και τόσο δύσκολη, γιατί είχε υπερτιμήσει τις δικές του δυνατότητες και κυρίως αυτό που ξέρετε γιατί. Φαίνεται, δεν μπαίνει μες στις πόλεις. Εκτός από την και τη Μαριούπολη, την έχει περισφίξει, την προχώρησε. Το ίδιο κάνει στο Χάρκοβο. Το Κίεβο είναι όμως μια άλλη κατάσταση μέχρι να του φτάσει εκεί. Άρα λοιπόν περιμένουμε να δούμε τις επόμενες ημέρες πώς συνεχίζει η πολιτική ανθεκτικότητα και η ανθεκτικότητα της ουκρανικής κοινωνίας. Όπως φαίνεται προς το παρόν αυτοί οι οποίοι αντιτίθεται, και εδώ θα καταθέσω μια άποψη, εγώ βέβαια είναι 18 χρόνια από την τελευταία φορά που βρέθηκα στο Κίεβο και ήταν τότε όλοι, ξέρετε, συνταγματίες και ταξίρθια, εγώ ήμουν και πιο μικρός, αλλά πάση περιπτώσει και οι διπλωμάτες σοβιετικής σκοπής. Αυτοί προείχε λοιπόν η σοβιετική συνείδηση έναντι της οποιασδήποτε εθνικής. Αυτά σιγά σιγά σβήσανε και μετά το 2014 υπήρξε ένα γενικά αντιρωσικό πνεύμα και λόγω της Κρυμαίας, άσχετα της εθνοτική της ποσόστοσης, και αν έπρεπε να γίνει ή όχι, αλλά έγινε με αυτόν τον τρόπο και το ίδιο και τις αποσχετικές περιοχές. Εδώ ίσως να περιμένανε κάποιοι και ίσως να το έχουν, αυτό έχουν καταθέσει κάποιοι αιχμάλωτοι, ότι περιμένανε να κάνουν βόλτα. Και τους είχαν πει ότι είναι τα αδέρφια μας και γι' αυτό θα σας υποδεχθούν, ίσως και τα έχουν καταθέσει αυτοί οι Ρώσοι αιχμάλωτοι, έτσι, ως απελευθερωτές. Το αφήγημα, και τελειώνω εδώ, του Πούτιν, βασίζεται στο μανιφέστο που έβγαλε των 5.000 λέξεων τον Ιούλιο περί κοινής εθνικής ενότητας, κυρίες, περί εθνικής ενότητας Ρώσων και Ουκρανών. Στην αρχή, γι' αυτό οι πρώτες μέρες δεν ήθελε να κάνει, σκεπτόμενος όχι τους αμάχους, αλλά εν πάση περιπτώσει την επόμενη μέρα, δεν ήθελε να προκαλέσει μεγάλες απώλειες
στον άμαχο πληθυσμό και γι' αυτό κιόλας είπε ο τέτοιος, εμείς δεν θέλουμε, είπε ο Λαυρόφ εχθές, αλλά πέσει προτάσει εσείς κάνατε τις λεγόμενες παράπλευρες απώλειες, λέγοντάς την, για να μιλήσουμε έτσι νεολαϊστικά, και στους Αμερικάνους. Άρα βλέπουμε λοιπόν ότι θα συνεχιστεί, θα ενταθεί και άλλο τις επόμενες μέρες, ήδη αυξάνεται, κάθε μέρα αυξάνεται και περισσότερο, οπότε έχουμε ακόμα ένα δεκαήμερο, δεκαπενθήμερο δύσκολο. Εκτός και αν διαπιστωθεί ότι δεν μπορεί να υλοποιήσει στο μεγαλύτερο ποσοστό τους πολιτικούς στόχους τους οποίους έχει, οπότε θα αφήσει παράθυρο για έναν βρώμικο συμβιβασμό, βρώμικο τον είπε, όπως είπε και εχθές ένα άρθρο του ο Φρίντμαν, το οποίο αναδημοσιεύθηκε στην Καθημερινή. Κλείνοντας, κύριε Λουκόπουλε, εγώ έτσι όπως τα περιγράφετε, επί του στρατιωτικού, και καλά κάνατε, γιατί λύθηκαν πολλές απορίες, αντιλαμβάνομαι ότι μπαίνοντας στην Ουκρανία ενδεχομένως, γιατί όπως είπατε σωστά εξ αρχής, εικασίες μπορούμε να κάνουμε, το όλον δεν το ξέρουμε, ενδεχομένως να υπολόγιζε την κατάρρευση της κυβέρνησης. Βεβαίως, αυτό σίγουρο είναι. Αλλά από την άλλη εγώ διαπιστώνω ότι είχε και πλάν B και απαντώ σε κάποιους ότι οι πόλεμοι δεν γίνονται χθες τον αποφάσισα, αύριο το πρωί τον κάνω. Είχε πλάν B και έτσι σε μια χανή χώρα έχει φτάσει στο Κίεβο. Με δυσκολίες αλλά έχει φτάσει. Άρα πλάν B είχε. Ρωτάει λοιπόν, και με αυτό θέλω να κλείσουμε, ένας ακροατής. Κύριε Λουκόπουλε, επειδή ο Ουκρανικός στρατός την όποια διάταξη μάχης εκ των συναγωμένων την είχε στην Ανατολική Ουκρανία, εκεί τι συμπέρασμα βγάλατε? Εκεί είναι ότι πραγματικά εκεί δόθηκαν μάχες, δόθηκαν τακτικές μάχες. Δεν ήταν αυτό που είδαμε, ξέρετε, μοιράζουμε 25.000 όπλα, βγαίνουν στα μπαλκόνια, ή αυτό που όσοι είδαν την τηλεόραση χθες, πώς ναρκοθετούσαν την περιοχή. Ή και το κυριότερο, ότι τα δύο αεροδρόμια στα οποία έγιναν προγεφυρώματα δεν μπόρεσαν τακτικές δυνάμεις να πάρουν. Εκεί οι τακτικές δυνάμεις των Ουκρανών όντως έχουν πολεμήσει, και έχουν πολεμήσει με στρατιωτικό τρόπο και με, ας το πούμε, σε μεγάλο βαθμό αποτελεσματικό. Έχουν υποστεί πολλές απώλειες, όπως και οι Ρώσοι βέβαια έχουν υποστεί απώλειες, και γι' αυτό τώρα αρχίζουν, αυτό που λέμε και στην τακτική, ενδίδουν. Δηλαδή φαίνεται ότι σιγά σιγά δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τις ρωσικές δυνάμεις. Δώσανε όμως μάχη, ίσως δεν είχαν την κατεύθυνση, δεν είχαν ενοποιημένη διοίκηση, φαίνεται αυτό, με αποτέλεσμα δεν υπήρξε, και αυτό είναι η εικασία, ανταλλαγή πληροφοριών και ενημέρωση, ενημερότητα από πάνω προς τα κάτω, από κάτω προς τα πάνω και από αριστερά δεξιά, ούτως ώστε να αναδιατάσσονται οι δυνάμεις εκεί που υπάρχει ανάγκη. Γι' αυτό βλέπαμε κάπου να κρατάνε, κάπου να προχωράνε. Και οι Ρώσοι, ακολουθώντας ένα δόγμα, αυτό είναι το σοβιετικό, με τις ακολουθούσες δυνάμεις, διεισδύσεις και από πίσω να τροφοδοτούν, αυτό έχουν κάνει. Και ευωδώσανε τις προσπάθειες που, συγγνώμη, ενισχύσανε τις προσπάθειες που ευωδόθηκαν και τις κύριες προσπάθειες που είχαν τις κάνανε δευτερεύουσες μετά. Μιλάω πάλι, μπορεί λίγο να μην είμαι κατανοητός, αλλά πάση περιπτώσει με αυτό το στρατιωτικό τρόπο. Άρα λοιπόν εκεί φάνηκε η δύναμη, δεν μπορούν όμως και αυτοί να αγωνιστούν άλλο. Γι' αυτό βλέπουμε σιγά σιγά κάθε μέρα διευρύνεται και ο διάδρομος ο παραθαλάσσιος και ο διάδρομος πάνω από το Λούχανσκ προς το Χάρκοβο ή Χάρκιβο, όπως το λένε αυτό, και πολύ φοβάμαι ότι στις 2-3 μέρες παραπέρα δεν θα έχουμε πλέον εκεί Ουκρανικό στρατό. Αυτό μπορεί, ίσως να πάει και 4 μέρες. Στα υπόλοιπα όμως είναι αυτά όπως σας είπα προηγουμένως. Κωνσταντίνος Λουκόπουλος, θέλω να τον ευχαριστήσω για μια φορά ακόμη. Και εγώ αυτόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και το παρατηρητήριο για τις ερωτήσεις που έτσι μας δώσαν την ευκαιρία, με όποιον τρόπο, και ελπίζω να ήμουν κατανοητός με πιο εκλαϊκευμένο λόγο, να καταλάβουν οι ακροατές τι γίνεται, τουλάχιστον από την δική μου σκοπιά, σύμφωνα με αυτά που έχω διερμηνεύσει. Ευχαριστώ λοιπόν τον κύριο Λουκόπουλο και το παρατηρητήριο Ευρωμεσογειακής Ασφάλειας και Συνεργασίας, που βεβαίως περισσότερο θα το θέλαμε σε μεγάλες αναλύσεις. Δυστυχώς όμως και το ΠΕΜΑΣ είναι υποχρεωμένο στις δυσάρεστες καταστάσεις να κάνει αναλύσεις.
Εννοώ να μην είχαμε πόλεμο. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Λουκόπουλε. Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλημέρα σας.